Καλημέρα σας. Για αλλού το ξεκινούσαμε χθες. Τελικά σήμερα προκύπτει άλλη μια υπόθεση για παιδική πορνογραφία και διαβάζουμε πως έχετε περάσει χειροπέδες σε 46χρονο από τη Λευκοσία. Ναι, πράγματι υπάρχει μια υπόθεση υποδιερεύνηση, είναι στον κλάδο διερεύνησης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συγκεκριμένα λήφθηκε πληροφορία από την Europol, η οποία αξιολογήθηκε από τους ανακριτές του κλάδου δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας οικίας συγκεκριμένου προσώπου 46 ετών. Χθες έγινε έρευνα στην οικία του, όπου παραλήφθηκε ένα αριθμό τεχνηρίων τα οποία εξετάζονται μηχανικά. Η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση στα αρχικά της, μπορώ να πω, στάδια. Και συγκεκριμένα τώρα που μιλούμε, υπάρχει διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου για διάταγμα προσωποκράτησης του υπόπτου. Και το ανησυχητικό είναι πως δεν είναι ο μόνος. Το τελευταίο διάστημα ολοένα και αυξάνονται αυτά τα περιστατικά με παιδική πορνογραφία και δεν ξέρω αν η Κύπρος καθίσταται κατά κάποιο τρόπο και κέντρο, αν θέλετε, διάδοσης μεταφοράς αυτών των αρχείων, δύσκολη και εσάς η δουλειά σας. Όμως έχετε και κάπως τα ευτράπελα, γι' αυτόν τον λόγο σας είχαμε καλέσει, καθώς κόσμος έλαβε στο mail του μία επιστολή, ένα email, την οποία και μπορούμε να δούμε, η οποία έφερε την υπογραφή του αρχηγού της αστυνομίας. Τελικά δεν έψαξε κανένας ο αρχηγός της αστυνομίας, για περί απάτηση πρόκειται. Σίγουρα, όπως βλέπουμε και από τους δέκτες τώρα, υπάρχει αυτή η επιστολή, η οποία είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα και φέρει τα σήματα της αστυνομίας Κύπρου και της Δημοκρατίας. Και καλεί το κοινό να επικοινωνήσει με συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρουσιάζεται όνομα αρχηγού, ο οποίος διατέλεσε αρχηγός της αστυνομίας. Ο σκοπός φαίνεται να είναι πρώτα να διαπιστωθεί κατά πόσον το email αποδέχτης είναι ενεργό και μετέπειτα να προχωρήσει η επίδοξη σε διάφορες μορφές απάτης. Και τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό, γιατί καθημερινά λαμβάνουμε στα mail μας ενημερώσεις από το ηλεκτρονικό έγκλημα, νέα πάτη, είτε μέσα από τα social media, είτε μέσα από φερόμενες τράπεζες που ζητάνε στοιχεία των λογαριασμών μας. Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε πως κάναμε ένα λάθος και κάποιος έχει υποκλέψει προσωπικά μας δεδομένα? Σίγουρα με την ύπαρξη τέτοιου περιστατικού πρέπει να ενημερώνεται η αστυνομία, είτε το Γραφείο Καταπολέμησης, Γραφείο Διερεύνησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή άλλο ένα αρμόδιο της αστυνομίας, ανάλογα με το κάθε περιστατικό. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι στην παρούσα περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση η αστυνομία να επικοινωνήσει με τους πολίτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αγγλική γλώσσα, εν πάση περιπτώσει, και να τους ζητά να αιτιολογήσουν, δικαιολογήσουν, όπως αναφέρεται και στην επιστολή, το οποιοδήποτε θέμα. Καλό οι πολίτες είναι να επικοινωνούν με τους αριθμούς που γνωρίζουν επικοινωνίας της αστυνομίας για να επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν τέτοια περιστατικά πριν προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.